σε βγάλω από το μυαλό μου. Έξω βγαίνω, λιώμα γίνομαι για το καλό μου. Για τα μουσικά του σχέδια και όχι μόνο, ο Κωνσταντίνος Παντελίδης μίλησε στη Χριστιάνα Κοχλατζή. Κωνσταντίνε μου, χαίρομαι που σε βλέπω και έχεις πάρα πολλά νέα. Πρώτα απ' όλα, νέο τραγούδι. Νέο τραγούδι λέγεται «Για να σε βγάλω το μυαλό μου». Στίχη και μουσική είναι του Κωνσταντίνου Μήταρη. Όλοι λέγανε να την ξεπέρασεις. Χρόνο ζήτημα είναι πως θα την ξεχάσεις. Κάνεις και πολλά μαθήματα φωνητικής. Δεν επαναπαύομαι. Κάνω από πολύ μικρός έτσι κι αλλιώς μαθήματα φωνητικής, δηλαδή από τα 15. Ακόμα και οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές δεν σταματάνε να κάνουν προπονήσεις. Οπότε το μάθημα φωνητικής είναι σαν προπόνηση πριν τον αγώνα που είναι το live, οπότε είναι απαραίτητο. Μου λες δεν γίνεται, σαν να είμαστε μαζί πως απλοκλείεται κι εγώ κομμάτια γίνομαι. Ήρθε και ο Σωσίας του Παντελή Παντελίδη, σας βρήκε, είναι ένα παιδί ταλαντούχο από τη Δανία. Είχα πάει σε ένα προβάδικο με τους μουσικούς μου και έμαθε το παιδί, ας πούμε, ότι θα ήμασταν εκεί. Και ήρθε, χαιρετηθήκαμε, όλα καλά. Θα ήθελες. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου μοιάζει με τον Παντελή. Τώρα εντάξει, μπορεί να μοιάζει και καλά κάνει. Σε κάποιους άλλους ανθρώπους, εμένα ήταν αδερφός μου, δεν μου μοιάζει τώρα ένα παιδί που έχει ίδιο μουσική, ίδια μαλλιά. Εντάξει, αλήθεια είναι. Ούτε φωνή του έχει καμία σχέση. Από τη Δανία είναι το παιδί, δεν μοιάζει. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου, δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Όταν όμως το συγκρίνω. Ναι, εγώ δεν το συγκρίνα ποτέ. Δεν νομίζω ότι το σύγκριναν λόγω φωνής, λόγω εμφάνισης. Επειδή έχει κοντά μουσια, μαλλιά κτλ. Σαν τον Παντελή. Εντάξει, αλλά εγώ δεν μπορώ να τον δω και να συγκινηθώ, γιατί κάτι τέτοιο γράφτηκε. Δεν ισχύει αυτό. Ούτε η μάνα μου συγκινήθηκε, ούτε εγώ συγκινήθηκα. Δεν μπορεί να τώρα ένα παιδί από την Δανία να. Σε εμάς που ήταν γιος μας, αδερφός μας, να συγκινηθούμε επειδή μπορεί να έχει ίδια μαλλιά, ίδια μουσια με τον Παντελή.